Αποτελεί θεσμό για ολόκληρη την Κρήτη και τη γιορτή των ντόπιων παραγωγών του Μυλοποτάμου. Ο λόγος για την έκθεση Γη Μυλοποτάμου που άνοιξε τις πύλες της χθες και ολοκληρώνεται αύριο. Χιλιάδες οι πολίτες που την επισκέπτονται με σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις, συναυλίες αλλά και δρόμενα. Συνδεόμαστε λοιπόν με το Πέραμα. Εκεί βρίσκεται η Αλκιόνη Χριστοδουλάκη για να μας μεταφέρει τον παλμό της ντόπιας μυλοποταμίτικης οικονομίας. Καλησπέρα σας. Μάνο, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη γη του Μυλοποτάμου για ένατη φορά. Βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία, στο Δημαρχείο. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς πίσω μας, έχει αρχίσει να γεμίζει ασφυκτικά η πλατεία από κόσμο που θέλει να έρθει και να γευτεί όλα τα αγνά και αυθεντικά προϊόντα αυτού του τόπου. Όλος αυτός ο μεγάλος θεσμός πλέον, όπως ανέφερες και εσύ, να πούμε ότι ουσιαστικά θέλει να δείξει το πρόσωπο αυτού του τόπου, το πρόσωπο του Μυλοποτάμου, που δεν είναι άλλο από τους ανθρώπους του, από τους παραγωγούς του, από τους καλλιτέχνες του, με όλα αυτά τα προϊόντα που φτιάχνονται από τη γη ή σαν πρώτη ύλη, με κάτι που παράγεται από τη γη μας και ουσιαστικά το δίνουν στα χέρια των ανθρώπων για να το απολαύσουν, να το ευχαριστηθούν και να βιώσουν μια μεγάλη εμπειρία μέσα από αυτό. Είναι η ιδιαίτερη χαρά που συνδεόμαστε με το Πέραμα, είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα η δική μου, είναι το δικό μου χωριό. Βλέπω ότι έχεις δίπλα σου και μια καλή φίλη και ένας άνθρωπος που έχει δώσει μαζί με όλα τα νέα παιδιά εκεί του Πολιτιστικού Συλλόγου την ψυχή της για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Καλησπέρα Μαρία. Καλησπέρα Μάνο Δασκαλάκη. Είμαστε περήφανοι που είσαι από το Πέραμα, να σε καλωσορίσω. Και ξέρεις, προσπαθούμε πάντα να κάνουμε και σένα και όλους τους ανθρώπους που έχουν πετύχει στην καριέρα τους και ζουν εκτός Μυλοποτάμου, να είναι περήφανοι για τον τόπο τους και να έχουν να απαντήσουν κάτι σε όλους όσους πιθανόν τους σχολιάζουν τα καμιά φορά αρνητικά που μπορεί να έχουμε. Μιλάω για τη Γη Μυλοποτάμου, για την έκθεση που προβάλλει κάθε καλό, κάθε δυναμικό στοιχείο αυτού του τόπου με βάση τους ανθρώπους και τα προϊόντα της. Με βάση τους πολιτιστικούς συλλόγους και την ποικιλομορφία τους. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε αυτήν την δράση κάθε χρόνο να γιγαντώνεται και να γίνεται σημείο αναφοράς επισκεπτών από ολόκληρη την Κρήτη, αλλά και τουριστών που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές του Μυλοποτάμου. Τι θα δουν οι επισκέπτες που θα βρεθούν σήμερα και αύριο εκεί, καθώς οι εκδηλώσεις και η έκθεση άνοιξε τις πύλες της από χθες? Ναι, από χθες ξεκινήσαμε. Θα δουν από περίπτερο σε περίπτερο. Θα πάρουν μία γεύση και μία μυρωδιά από τα τοπικά μας προϊόντα. Μακάρι να είχε εφευρεθεί η τηλεόραση που μεταφέρει και αρώματα για να μπορούσαν οι τηλεθεατές σας να πάρουν μία μυρωδιά από τα πράγματα του Μυλοποτάμου, να μυρίσουν το τυρί, το εφτάσμο παξιμάδι, το ελαιόλαδό μας, το βραβευμένο και όλα τα άλλα προϊόντα που μπορείς να δεις περιδιαβαίνοντας στην έκθεση. Επίσης, θα δουν κάθε χωριό μας που εκπροσωπείται από έναν πολιτιστικό σύλλογο τι ξεχωριστό και τι υπέροχο έχει. Αναφέρω ενδεικτικά το ιστορικό Μελιδόνι που έχει το σπήλαιο πασίγνωστο πλέον σε όλους για τον ιστορικό του χαρακτήρα. Αναφέρω τις Μαργαρίτες που έχουν τα κεραμικά. Το Πάνορμο που έχει τη δική του μαγευτική εικόνα με το λιμάνι. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν και να τον ξεχάσω, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι σύμπραξη όλου του Μυλοποτάμου αυτή η δράση, αυτός ο θεσμός. Είναι μια σύμπραξη. Κάθε χωριό έχει κάτι ξεχωριστό να δείξει, κάθε πολιτιστικό έχει κάτι ξεχωριστό και είμαστε όλοι μαζί για να δείξουμε αυτή την εικόνα προς τα έξω. Περιδιαβαίνοντας λοιπόν τους διαδρόμους της έκθεσης, ο επισκέπτης είτε είναι ξένος είτε είναι ντόπιος, παίρνει μια ιδέα, παίρνει μια μυρωδιά, παίρνει μια γεύση από το τι θα πει Μυλοπόταμο. Μυλοπόταμο θα πει φιλότιμο, θα πει δημιουργία, θα πει καινοτόμες ιδέες και προϊόντα τα οποία προωθούνται όχι μόνο για να αποδώσουν κέρδος, αλλά και για να διαφημίσουν τους τόπους αυτούς. Και βεβαίως έχετε και μια σειρά από εξαιρετικές καλοκαιρινές βραδιές.
Χθες είχατε την συναυλία φυσικά με την Έλλη Κοκκίνου και τον Αναστάσιο Ράμο και σε πολύ λίγο σήμερα οι σωστά καλεσμένοι, οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί θα απολαύσουν την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Σωστά. Έχει έρθει ήδη η κυρία Αρβανιτάκη στο χώρο. Σε λίγο θα ξεκινήσει η συναυλία. Ο κόσμος ήδη έχει καθίσει και περιμένει με ανυπομονησία, γιατί έχει και πολλά χρόνια να εμφανιστεί στην Κρήτη. Πιστεύουμε θα περάσουμε μια υπέροχη βραδιά. Και να κάνω και μια αναφορά για αύριο. Αύριο έχουμε λίγο πιο παραδοσιακό χαρακτήρα στις εκδηλώσεις μας. Θα έχουμε κρητικό συγκρότημα που θα χορέψει διάφορους χορούς από όλη την Ελλάδα και κρητική μουσική. Χαιρόμαστε που και εμείς βάζουμε το λιθαράκι μας σε αυτή την προσπάθεια, καθώς χορηγός επικοινωνίας όλων αυτών των εκδηλώσεων είναι ο όμιλος της Crete TV. Να ευχαριστήσω Βεβαίως πάρα πολύ, Μαρία, και εσάς και όλα τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου, όλους τους ανθρώπους που βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και την Αλκιόνη Χριστοδουλάκη και τον Ιμπραήμ που βρέθηκαν εκεί για να μας μεταφέρουν τον παλμό του Μυλοποτάμου απόψε ένα Σάββατο του Αυγούστου. Ευχαριστούμε πολύ για όλα και εσάς και τους άλλους χορηγούς, Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Μυλοποτάμου και το Επιμελητήριο Ρεθύμνης. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ.